εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέδια σου τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Ίσως με τη σημερινή μας ομιλία, επειδή πλησίασε πλέον το καλοκαίρι, να είναι και η τελευταία συνάντησή μας και να ξεκινήσουμε μετά πάλι από το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με τη βοήθεια του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν στην τελευταία αυτή ομιλία που κάνουμε σήμερα να προσέξουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι και η ουσία του χριστιανισμού μας. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο μοναδικός Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Μα θα μου πείτε, οι μουσουλμάνοι που πιστεύουν στον Αλλάχ, οι άλλοι στον Βούδα, δεν είναι ο ίδιος Θεός? Δεν είναι. Μα θα μου πείτε, ίσως τον ονομάζουν αλλιώς. Δεν είναι. Εάν του δίναν άλλο όνομα, αλλά είχε όλα τα χαρακτηριστικά αυτά που αναφέρει η Γραφή, αλλά απλώς αναφερόταν με άλλο όνομα, θα σας έλεγα έχουμε ταυτοπροσωπία. Αλλά όταν κάποιος πει ότι ο πατήρ Αυγουστίνος είναι αυτός και είναι αυτός ο πατήρ Αυγουστίνος, δεν σημαίνει επειδή υπάρχουν με το ίδιο όνομα και άλλοι άνθρωποι ότι είναι ο ίδιος αυτός ο πατήρ Αυγουστίνος. Δεν μπορείς να το πεις. Για να κάνεις ταυτοπροσωπία πρέπει να μιλάμε για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Εάν κάποιος άλλος τον παρουσιάσει με ένα άλλο όνομα έστω. Και επειδή είμαι μοναχή, για να το δώσω καλύτερα να το καταλάβετε, έχουμε δύο ονόματα. Δηλαδή ο πατήρ Αβραάμ ονομαζόταν Γεώργιος. Το κράτος τώρα υπογράφει ως πατήρ Αβραάμ. Μοναχός. Το κράτος αν θέλει να τον ταυτίσει θα ψάξει να δει αν το Γεώργιος, το όνομα, είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που το ονομάζει Αβραάμ. Άρα όταν λέμε ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας και κάποιος άλλος τον ίδιο Θεό τον ονομάζει Αλλάχ, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος ονομάζει τον Ιησού Χριστό Αλλάχ, που εμείς λέμε ότι είναι ο μοναδικός Θεός μας. Άρα μιλούμε για κάτι άλλο. Αυτή. Ούτε όσοι μιλούν για τον Βούδα μιλούν για το πρόσωπο του Χριστού ή για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δεν έχουμε ταυτοπροσωπία. Εάν μας έλεγαν ότι αυτό εννοούσα κι εγώ, τότε θα λέγαμε ότι είχαμε το ίδιο πρόσωπο. Και φυσικά δεν είναι δύσκολο. Προχθές είχα μία συζήτηση με ένα νεαρό ο οποίος μιλούσαμε και μας έλεγε και για τους υπολείπους θεούς και λέει απλώς οι άλλοι τον ονομάζουν με άλλο όνομα. Δεν ονομάζουν με άλλο όνομα. Θα είχαμε ταυτοπροσωπία αν ήταν. Αυτοί Βούδα ονομάζουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με συγκεκριμένες ιδιότητες, συγκεκριμένες ενέργειες. Αλλά ονομάζουν συγκεκριμένο πρόσωπο. Με συγκεκριμένες ενέργειες, συγκεκριμένες ιδιότητες. Άρα δεν είναι ο Θεός ο δικός μας. Έχουμε λοιπόν ή οι άλλοι δύο, οι υπόλοιποι θεοί που παρουσιάζονται είναι αληθινοί και είναι ο δικός μας ψεύτικος, ή ο δικός μας
είναι αληθινός και οι υπόλοιποι θεοί είναι ψεύτες. Δεν έχουμε επομένως τον ίδιο Θεό. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν στις ημέρες μας, ότι όλοι έχουμε τον ίδιο Θεό, απλώς το αποδίδουμε, το φωνάζουμε με άλλο όνομα, είναι λαθασμένη θεολογική αντίληψη. Αυτό κάνει ο συγκριτισμός, αυτό κάνει ο οικουμενισμός, αυτό κάνει η πανθρησκεία. Ενώνονται όλοι μαζί, σου λέει για τον ίδιο Θεό μιλάμε, μα δεν μιλάμε για τον ίδιο Θεό. Ή τι δεν μιλάμε, γιατί ο δικός μου ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης. Ο δικός σου ο Θεός που μου λες, λέει σφάξε για την πίστη σου. Σφάξε. Διέδωσε την πίστη σου με το σπαθί σου. Σου δίνει τέτοιες εντολές. Εμένα ο Θεός μου λέει, ο δικός μου, ότι εάν σε χτυπήσουν από το ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο μάγουλο. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για τον ίδιο, ναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον ίδιο, ναι. Και αν καθίσουμε τώρα και συγκρίνουμε, θα διαπιστώσουμε ότι η άλλη θεία είναι όντως ψεύτικη. Και σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Με απλά στοιχεία. Τελείως απλοϊκά θα αναφέρω στοιχεία για να γίνω κατανοητός. Δείτε παρακαλώ όπου υπάρχει ο βουδισμός, όπου υπάρχει ο μουσουλμανισμός, όπου υπάρχει ο Ινδουισμός, δείτε την πρόοδο αυτών των ανθρώπων. Και πείτε μου ποιες χώρες έχουν προοδεύσει. Ποιες χώρες πάνω στην Ιφίλιο, σε όλη τη γη, είναι χώρες που έχουν προοδεύσει. Θα διαπιστώσετε ότι είναι μόνο οι χώρες όπου επικράτησε ο χριστιανισμός. Σε χώρες που δεν επικράτησε ο χριστιανισμός, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί οι άνθρωποι ζούνε απολύτιστοι. Ποιος φταίει, η πίστη τους φταίει. Φταίει η πίστη τους. Όταν βλέπετε τη γυναίκα με την μπούργα μέχρι εδώ, όταν βλέπετε ότι η γυναίκα περπατάει πίσω από τον άντρα δέκα βήματα, πρέπει να περπατάει, αυτό το κάνει η πίστη τους. Όταν μιλάμε στον ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για πήγετε μιλήστε στις μουσουλμανικές χώρες ή στις ινδουιστικές για ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλήστε για ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχουν. Δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στο πρόσωπο της γυναίκας ο μουσουλμανισμός. Δεν αναγνωρίζει ούτε ο Ινδουισμός. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία μιλάμε είναι μόνο στις χριστιανικές χώρες. Και αυτά γιατί? Διότι είναι καρπή του χριστιανισμού. Ξαπλώθησε και ο χριστιανισμός, μίλησε ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο που πρέπει να το σέβεται ο άλλος, μίλησε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή, μίλησε ότι ο άνθρωπος είναι και ο άντρας και η γυναίκα, είναι ίσα τα δύο πρόσωπα ενώπιον του Θεού. Και όλα αυτά τα οι καρποί θα έλεγα, οι οποίοι έδωσε ο χριστιανισμός, αυτοί με τους δίδυνε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βγάλετε το χριστιανισμό, πηγαίνετε μάλλον με αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες της Κίνας, πηγαίνετε στις Ινδίες, πηγαίνετε στις μουσουλμανικές χώρες και πείτε τους ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Δεν θα αναγνωρίζουν. Άρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρότι είναι μες στον ΟΗΕ, ισχύουν παρακαλώ μόνο για τις χριστιανικές χώρες. Μόνο για τις χριστιανικές χώρες. Διότι οι υπόλοιποι θεωρούν τη γυναίκα, το ντυσιμό της πως πρέπει να είναι και όλα τα πράγματα. Δηλαδή το ότι οι γυναίκες δεν είστε με μπούργα σε όλο τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, οφείλεται διότι υπάρχει ο χριστιανισμός. Και κυκλοφορεί, ναι, έτσι όπως κυκλοφορούνται σήμερα οι γυναίκες. Και πηγαίνετε σε εκείνες τις χώρες να κυκλοφορήσετε έτσι. Και πείτε είναι δικαίωμά μου να κυκλοφορώ όπως θέλω. Κάνεις λάθος θα σου πούν ότι είναι δικαίωμά σου. Η γυναίκα δίνεται έτσι. Δεν είναι δικαίωμά σου. Δεν το αναγνωρίζουν για δικαίωμά σου. Άρα αυτά τα δικαιώματα
Ποιος τα έδωσε? Μας τα έδωσε ο χριστιανισμός. Να και γιατί ο χριστιανισμός δημιουργεί πολιτισμό, να γιατί ο χριστιανισμός δημιουργεί πρόοδο, να γιατί δημιουργεί επιστήμη, να γιατί δημιουργεί εξέλιξη. Γιατί σέβεται το πρόσωπο του ανθρώπου. Αφού ο ίδιος ο Θεός σέβεται και το πρόσωπο του διαβόλου. Και τον αφήνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία ελεύθερο ακόμα να κάνει και το κακό. Όπως αφήνει και εμάς να κάνουμε το κακό, να κάνουμε το καλό. Να αμαρτάνουμε ή να μην αμαρτάνουμε. Το δέχεται ο Θεός. Μας ανέχεται ο Θεός. Πρέπει λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε τον ίδιο Θεό. Δεν μπορούμε να λέμε εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι ο ίδιος Θεός. Αυτό το δημιουργεί η πανθρησκεία και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές μαζεύει τους αρχηγούς, τους εκπροσώπους, μάλλον ούτε εκπρόσωποι, εν πάση περιπτώσει, το ιερατείο των διαφόρων θρησκειών και τους βάζουν να συμπροσευχηθούν όλοι μαζί στον έναν Θεό. Ποιος είναι ο ένας Θεός? Πού προσεύχονται? Πού προσεύχονται? Ο ένας και μοναδικός Θεός είναι αυτός ο δικός μας. Έτσι με αυτά τα απλά επιχειρήματα σας καταλήπτω ότι είναι αδύνατον αυτές οι θρησκείες αυτό που πιστεύουν να είναι αληθινό. Είναι αδύνατο. Και αυτό το μαρτυρεί η πράξη. Τώρα να αρχίσουμε να συζητάμε ένα-ένα και σας είπα ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα της αγάπης που ο Χριστός διδάσκει, γύρισε το μαγουλό σου και την άλλη πλευρά και άλλη σου να σπάσει για την πίστη σου. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει Θεός. Γιατί αν υπάρχει Θεός, που υπάρχει Θεός, είναι Θεός αγάπης. Είναι Θεός που σέβεται το πλάσμα του. Είναι Θεός που κατανοεί. Κατανοεί και τη διαφορετικότητα, αν θέλει. Κατανοεί την πλάνη του ανθρώπου. Κατανοεί την πτώση του ανθρώπου. Κατανοεί και αυτούς που είναι εκτός χριστιανισμού. Και γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί δεν λέμε ότι οι άλλοι θα καταδικαστούν και θα πάνε στην κόλαση. Επειδή δεν είναι χριστιανοί. Γιατί αυτό είναι θέμα του Θεού Πατέρα τι θα κάνει. Είναι Θεός αγάπης και εκείνος θα αποφασίσει ότι θέλει να κάνει με εκείνους. Είναι δικά του παιδιά και εκείνος θα αποφασίσει. Εγώ ξέρω ότι στο καράβι που, που έχω μπει μέσα και λέγεται χριστιανισμός, στο καράβι αυτό που έχω μπει μέσα, ξέρω ότι σίγουρα το καράβι αυτό έφυγε από τον Πειραιά και θα με βγάλει στην Κρήτη. Τώρα αν κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε κάποια άλλα καραβάκια δίπλα μου, σε κάποια καΐκια, ή πηγαίνουν κολυμπώντας μέχρι την Κρήτη, ή πηγαίνουν μεσοσύβιο, μπορεί και να φτάσουν στην Κρήτη. Μπορεί κάποιος με ένα σωσίβιο να φτάσει στην Κρήτη, αν δεν το φάνει καρχαρίες. Μπορεί με μια βαρκούλα να μην του βουλιάξει το κύμα και να φτάσει στην Κρήτη. Αλλά πάντοτε μπορεί. Ενώ εγώ που είμαι μέσα στο καράβι, αν παραμένω μέσα στο καράβι που είναι ο χριστιανισμός, είναι σίγουρο ότι φτάνω στον προορισμό μου. Είναι σίγουρο ότι φτάνω. Τους υπολείπους λοιπόν δεν τους καταδικάζουμε εμείς σαν χριστιανοί, ούτε και ο Θεός. Εκείνος θα κρίνει σύμφωνα με την αγάπη του, σύμφωνα με το έλεος του, σύμφωνα με αυτά που ξέρει εκείνος. Εν αντιθέσει, αν δείτε τι λέει ο μουσουλμανισμός, ότι αν δεν είσαι μουσουλμάνος, σίγουρα δεν πας στο παράδεισο. Έστω και μόνο πας στο παράδεισο, αν έστω την τελευταία σωστή στιγμή φωνάξεις πιστεύω στον Αλλάχ. Αν το πεις αυτό και την ώρα που βγαίνει η ψυχή σου λέει, μπαίνεις στον παράδεισο. Αν δεν το πεις όμως, δεν σώζεσαι. Και εσύ ήσουν ο καλύτερος χριστιανός και εσύ ήσουν ο αγιότερος των ανθρώπων επάνω στη γη. Δημιουργεί, βλέπετε, αποκλεισμός. Ενώ δείτε πάλι εδώ ο χριστιανισμός ότι βλέπει όλους τους ανθρώπους σαν πλάσματα του Θεού, σαν παιδιά του Θεού. Πλανεμένα μεν, αλλά παιδιά του Θεού.
Λερωμένα μένουμε στο βούρκο, αλλά παιδιά του Θεού. Δεν σημαίνει ένα παιδί επειδή έπεσε μέσα στις λάσπες. Δεν είναι παιδί κάποιες οικογένειες. Και μόνο όταν είναι καθαρό είναι παιδί της οικογένειας. Δεν παίζει ρόλο ένα παιδί έπεσε στα ναρκωτικά. Δεν πάει να ανοίξει σε κάποια οικογένεια. Ανοίξει σε κάποια οικογένεια. Άρα λοιπόν από αυτά και από άλλα στοιχεία συμπεραίνουμε έτσι με απλά λόγια ότι ο δικός μας Θεός είναι ο αληθινός. Και γι' αυτό όταν ο Μωυσής παρουσιάστηκε στο Φαραώ και του είπε ο Φαραώ μου λες ότι μιλάς εξ ονόματος του Θεού σου και ποιο είναι το όνομα του δικού σου Θεού. Γιατί οι Φαραώ είχαν πολλούς Θεούς και είχαν πολλά ονόματα Θεού. Όπως και εμείς είχαμε 12. Άρα ήταν πολύ λογικό όταν ο Φαραώ ρωτάει τον Μωυσή εκ μέρους ποιου Θεού έρχεσαι. Και ο Μωυσής απαντάει έρχομαι εκ μέρους του Γιαχβέ. Έρχομαι εκ μέρους εκείνου που μόνο υπάρχει. Αυτό σημαίνει Γιαχβέ. Εκ μέρους εκείνου που μόνο υπάρχει. Ο υπάρχον. Αυτομάτως τι του είπε του Μωυσή. Ότι οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι. Το όνομα του δικού μου Θεού, του λέει ο Μωυσής, είναι ο υπάρχον. Είναι αυτός που υπάρχει. Που αυτόματα κατάλαβε ο Μωυσής, αυτός υπάρχει, άρα οι άλλοι δεν υπάρχουν. Αυτό μου λέει ο Μωυσής. Και με αυτό το όνομα παρουσιάστηκε ο Θεός στο Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη. Αργότερα παρουσιάστηκε και με άλλα ονόματα όπως έχω κάνει σε άλλη ομιλία. Εξαρτάται την περίπτωση του τι έπρεπε να δείξει ο Θεός. Άρα λοιπόν αυτός που υπάρχει είναι ο δικός μας Θεός. Είναι αυτός που είναι και στην Παλαιά Διαθήκη και είναι αυτός που είναι και στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχει καμία σχέση με το Θεό των Βουδιστών, δεν έχει καμία σχέση με το Θεό των Μουσουλμάνων. Γιατί εκείνη είναι ανύπαρκτη. Δεν είναι υπαρκτή. Και γι' αυτό και η πρώτη εντολή το λέει ξεκάθαρα. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ου πέσοντε εσύ θεοί έτεροι πλην εμού. Και είναι κάτι που εμείς δυστυχώς αυτό το ξεχάσαμε. Είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε απεπολύσει. Είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το σεβαστήκαμε. Έχουμε το μόνο αληθινό Θεό, αλλά δυστυχώς προσκυνούμε πολλούς άλλους Θεούς. Και ναι, μπορεί να μην έχουμε δημιουργήσει Θεούς, αλλά έτσι όπως λατρεύει ο άνθρωπος την ύλη, έτσι όπως ζει για την ύλη, στην ουσία λατρεύει κάτι άλλο από αυτό που του έχει πει ο Θεός. Κάτι άλλο από αυτό που του έχει πει ο Θεός. Για να δείτε τώρα που έρχονται δύσκολες ημέρες οικονομικά, που φτάνουν, λέει, να φτάσει η σύνταξη, θα δουλεύεις 40 χρόνια για να πάρεις 420 ευρώ σύνταξη. Θα δουλεύεις 40 χρόνια για να πάρεις ένας καθηγητής, μια καθηγήτρια που δουλεύει τώρα, ένας δάσκαλος, ένας ιερέας, οποιοςδήποτε, όποιον εργάζεται, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Θα δουλέψει 40 χρόνια και στο τέλος θα πάρει 420 ή 450 ευρώ σύνταξη. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα ζήσει. Και η σύνταξη λέει αυτή θα δίδεται εάν και εφόσον το κράτος έχει χρήματα. Αν δεν έχει χρήματα έχει το δικαίωμα το κράτος να μειώσει τη σύνταξη προς τα κάτω. Να την κάνει 300. Να την κάνει 200, να την κάνει 100.
Για ελάτε να δούμε τώρα τον άνθρωπο που λάτρεψε την ύλη, τον άνθρωπο που λάτρεψε το χρήμα, τον άνθρωπο που θεοποίησε την ύλη και το χρήμα, που δεν τρώει για να ζει, αλλά ζει για να τρώει, για να περνάει καλά. Αυτό ακριβώς το ότι κινήθηκε ο άνθρωπος για να περνάει καλά, έρχεται τώρα ο Θεός, αφού μόνοι μας ξεφύγαμε και λατρεύουμε άλλο Θεό, έρχεται και στο φέρει. Με βίαιο τρόπο αλήθεια. Με βίαιο τρόπο. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν δυναμικές αντιδράσεις σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά και να υπάρξουν δυναμικές εξετάσεις, δυναμικές αντιδράσεις, το αποτέλεσμα θα είναι ένα και το αυτό. Ένα και το αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Αφού χρήματα δεν υπάρχουν. Αφού χρήματα δεν υπάρχουν, αντέδρασες. Έπεσε μια κυβέρνηση. Θα βγει άλλη. Θα ξαναπέσει και εκείνη. Γιατί δεν έχει χρήματα. Δεν έχει χρήματα κανένας. Από πού θα σου δώσει. Εκ του μη έχοντος, τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να πάρεις. Και γι' αυτό όλα είναι στον αέρα πλέον. Όλα είναι στον αέρα. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις οικονομικά τίποτα. Ακόμα και αυτοί που έχουν χρήματα στις τράπεζες και τα φυλάνε και τα κρύβουν και τα λατρεύουν, και αυτά θα χαθούν ανά πάσα στιγμή. Κάνει και γυρίσει το νόμισμα στη δραχμή και υποτιμηθεί το νόμισμα, αυτομάτως χάθηκε. Ας προθέσουμε ότι έχεις 10.000 ευρώ. Έχεις 10.000 ή έχεις 200.000 ευρώ. 200.000 ευρώ παίρνεις ένα διαμέρισμα σήμερα. Εάν θα γυρίσουν στις δραχμές, τις 200.000, θα κάνουν υποτίμηση, είπαν 40%, μπορεί και 50%. Πόσα χρήματα είναι, πατέρες, οι 40... 80.000 μείον. Πόσα είναι. 120. Σε δραχμές. 200.000, πόσα για 100 είναι. 48. Είναι 30 εκατομμύρια. 60-70 εκατομμύρια. 70 περίπου εκατομμύρια. 70 εκατομμύρια λοιπόν σε ελληνικές δραχμές. Ξαφνικά λοιπόν η τράπεζα θα σταγυρίσει μόνη της και θα τα έχεις 70 εκατομμύρια σε ελληνικές δραχμές που πάει να πάρεις ένα διαμέρισμα. Που κάνει 70 εκατομμύρια. Αμέσως κάνει υποτίμηση, δεν θα προλάβεις και θα σου πει ότι τα 70 μειώνονται κατά 40%. Άρα πόσα γίνονται, τα 70 γίνονται περίπου 40 εκατομμύρια. Θα λέει 70, αλλά θα έχει 40 στην ουσία. Άρα δεν μπορεί να το αγοράσεις. Δείτε λοιπόν και αυτός που λατρεύει την ύλη και τη λατρεύσαμε την ύλη, τι ακριβώς μας σημαίνει. Να γιατί λέω ότι ξεφύγαμε από τον πραγματικό, τον αληθινό Θεό. Το Θεό τον έχουμε πλέον στη ζωή μας σαν ένα διακοσμητικό, όλη την ονία, δεν μιλάω για εμάς τους μοναχούς, τον έχουμε πλέον το Θεό σαν ένα διακοσμητικό στοιχείο στη ζωή μας. Υπάρχει και ο Θεός. Υπάρχει και ο Θεός στη ζωή μας. Κοιτάω πρώτα απ' όλα πώς θα περάσω καλά, πώς θα ζήσω καλά, και έχω και το Θεό την Κυριακή. Να είμαι συνεπής ενώπιον του Θεού, να είμαι καλά. Αλλά στην ουσία έχω λατρέψει την ύλη όμως. Στην ουσία έχω λατρέψει την ύλη. Και τώρα έρχεται ο Θεός με ένα βίαιο τρόπο να μου αφαιρέσει αυτή την ύλη. Και φυσικά πίσω από εκεί υπάρχουν άλλα σχέδια, ώστε να οδηγηθεί ο παγκόσμιος, η παγκόσμια ανθρωπότητα στη φτώχεια, για να έρθει μετά ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Αντίχριστος κατά εμάς, ο οποίος θα σας πει, θα μας πει, εάν με προσκυνήσετε, εγώ θα σας δώσω τι θέλετε πάλι. Έχω τη δυνατότητα να τα επαναφέρω. Έχω τη δυνατότητα να φτιάξω τα πράγματα όπως είπε. Εκεί στοχεύει αυτό το σχέδιο. Στοχεύει ακριβώς εκεί. Παγκόσμια φτώχεια, παγκόσμια πείνα, και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν είναι μόνο για την Ελλάδα η φτώχεια. Στην Ισπανία κλείνουν, λέει, τα σχολεία που έχουν κάτω, που έχουν 20 μαθητές, κλείνουν. Γιατί το κράτος δεν μπορεί να τα αποκριθεί, λέει.
επιβαρύνεται ο κρατικός κορβανάς. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί το κράτος. Και θα τα κλείσει τα σχολεία. Και μειώνουν και εκεί. Παντού λέει λιτότητα. Σε όλα τα κράτη λιτότητα, λιτότητα. Και η οικονομία δεν πέφτει να καλά. Μίλαγα το πρωί με έναν άνθρωπο από την Άφα του και μου έλεγε πάτε να φύγουμε να πάμε Καναδά, να πάμε Αμερική. Αλλά πήρα λέει τα αδέλφια μου λέει στον Καναδά και εκεί λέει φτώχεια. Και ανεργία δεν υπάρχουν λέει δουλειές. Δεν υπάρχει χρήμα. Άρα προς τα πού να φύγεις και να πας. Άρα βαδίζουμε σε μια παγκόσμια φτώχεια. Γιατί το λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ότι ο Αντίχριστος θα πατήσει επάνω στη φτώχεια. Θα πατήσει επάνω στην πείνα για να μπορέσει ακριβώς να σε κάνει να υποκύψεις. Θα σου πει ότι εγώ έχω τους τρόπους και τους μεθόδους, εάν με αναγνωρίσετε και μου δώσετε να κυβερνήσω τη γη, εγώ θα σας δώσω και θα σας παραχωρήσω όλες τις λύσεις. Μα μπορεί να είναι αληθινός Θεός αυτός, ο οποίος με τέτοιο εκβιαστικό τρόπο χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδους αυτές. Τόσο είναι πραγματικά ο διάβολος. Όπως λέει η Γραφή, ανθρωποκτόνωση είναι από την αρχή. Αυτό ακριβώς γίνεται. Αλλά όμως είναι και για μας ένα παιδαγωγικό μέτρο, ακριβώς γιατί ξεφύγαμε από το μόνο αληθινό Θεό. Το μόνο αληθινό Θεό, ο οποίος είναι Θεός της αγάπης. Είναι Θεός της αγάπης. Και είναι αυτό το βασικό στοιχείο, το οποίο έχουμε όλοι μας ξεχάσει. Έχουμε όλοι μας ξεχάσει. Όσοι εκ των πατέρων είναι πνευματικοί, το γνωρίζουν αυτό. Εξομολογούμε συνέχεια. Και στην εξομολόγηση τα ακούμε τακτικά. Εσείς έχουν μια διαφορά με τον άλλον, αλλά δεν μπορώ να το ξεχάσω το που μου έχει κάνει. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Δεν μπορώ. Και πολλές φορές δεν είναι μόνο για τωρινά πράγματα που μπορεί να έφτασαν σε ένα δικαστήριο. Μπορεί ο ένας να δείχνει τον άλλον. Μπορεί να έγινε κάτι προσωπικό ή νύφη να είπε κάτι στην πεθερά. Ή η πεθερά να είπε στην νύφη. Ή ο γείτονας να είπε κάτι στο γείτονα. Ή ο ξάδελφος να είπε κάτι στον ξάδελφο. Και έκοψαν να μιλούνται. Ή κι αν μιλούνται, μέσα υπάρχει το αγκάθι. Μέσα υπάρχει το αγκάθι. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να λέγεται ότι λατρεύει τον Θεό της αγάπης. Να πάτη. Κοροϊδεύει αυτός ο άνθρωπος. Ετούτο γνώσονται οι εμείς μαθητές. Από εκεί θα γνωρίζονται ποιοι είναι ακριβώς οι δικοί μου μαθητές. Από το εάν έχουν αγάπη. Μίζων πάντων η αγάπη, τονίζει παντού η Αγία Γραφή. Όπως εκείνος ελέησε, αγάπησε και συνεχίζει να είναι φιλάνθρωπος. Και εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε το κακό μέσα από το μυαλό μας. Ακόμα υπάρχουν και παιδιά, οι γονείς. Έκανε κάτι ο γονιός, δεν μπορεί να το ξεχάσει το παιδί. Μα είναι δυνατόν να λέγεσαι τότε μαθητής του Ιησού, τι σχέση έχεις εσύ με την αγάπη. Τι σχέση έχεις με την αγάπη. Όταν δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό που σου είπε ο πατέρας σου, αυτό που σου έκανε η μητέρα σου. Αυτό που σου έκανε ο γειτονάς σου, αυτό που σου έκανε η πεθερά σου, αυτό που σου έκανε η νύφη σου, αυτό που σου έκανε ο ξαδελφός σου.